κυρίως με τη, είναι υπαξιωματικός στην Εθνική Φρουρά, ο οποίος προκαλεί οργή με κάποια βιντεάκια που ανεβάζει, οργή για το ομοφοβικό και υβριστικό του παραλήρημα, έτσι. Και το θέμα είναι βέβαια ότι το Υπουργείο της Άμυνας κάνει τη δική του έρευνα για να ανακαλύψει ποιος είναι και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Πάμε στον Ανδρέα του Στυλιανού. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανού. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλο. Φαντάζομαι γίνανε καταγγελίες, έφτασαν καταγγελίες κοντά σας. Έχετε ανακαλύψει ποιος είναι, ποιο είναι το στέλεχος αυτό της Εθνικής Φρουράς? Με το που έφτασαν οι καταγγελίες, κύριε Δημητρόπουλο, έχει ξεκινήσει η έρευνα. Δόθηκε εντολή από τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Αρχηγό για έναρξη έρευνας. Έχει κλείσει και κατέβει ο λογαριασμός, όπως γνωρίζετε, ναι, πολύ καλά. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες για το ποιος είναι, τι είναι και τι κάνει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαδικασία έχει πάρει τον δρόμο της και πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Και στην περίπτωση αυτή, τι προνοεί οι διαδικασίες και οι εσωτερικοί κανονισμοί της υπηρεσίας, κύριε Στυλιανού? Είναι κάποια πράγματα τα οποία λόγω της έρευνας γνωρίζετε δεν μπορώ να τα αναφέρω. Είναι αναλόγως της περίπτωσης. Θα περιμένουμε να δώσουμε λίγο χρόνο στους ερευνώντες αυτοματικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό που θέλω να πω όμως με τα βεβαιότητα είναι ότι σεβόμαστε τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά και δεν διαχωρίζουμε κανένα. Υπάρχουν ευαισθησίες. Ναι. Δεν υπάρχει όμως λόγος να θεωρώ ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οι αρμόδιοι θα επιτευχθούν άμεσα και δραστικά. Και ήταν και η αντίδραση του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς άμεση, να το πούμε αυτό. Έτσι, αμέσως μετά την καταγγελία, άρχισε την έρευνά της. Αγαπητέ μου Ανδρέα Στυλιανού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ για το θάνατο.